κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, παίρνοντας τη σκητάλη επαφή του ΣΥΡΙΖΑ, συνεχίζει την ίδια αντιδραστική πολιτική, την ίδια εχθρική πολιτική για το περιβάλλον, στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της άρχουσας τάξης. Αυτή η νέα στρατηγική αντιμετωπίζει τα δάση ως πεδία κερδοφορίας επίδοξων επενδυτών και την προστασία του περιβάλλοντος ως εμπόδιο, ως κόστος για την κερδοφορία των επενδύσεων. Ο πρόσφατος περιβαλλοντικός νόμος για τον δίθεν εξυγχρονισμό της περιβαλλοντικής νομοθεσίας δίνει τη δυνατότητα να εγκατασταθούν σωσέ εξού ακόμα και ανεμογεννήτριες, αν το επιθυμήσουν τα μονοπόλια των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Επίσης, περιλαμβάνει πλήθος διατάξεων που διευκολύνουν την είσοδο των επιχειρηματικών ομήρων στα δάση. Η τραγική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το δάσος του σε εξού δεν είναι το αποτέλεσμα διαχειριστικής ανικανότητας ή καθυστερήσεων. Είναι το αποτέλεσμα μιας συγκεκριμένης δασικής πολιτικής που εφάρμοσαν όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις, η οποία συσσόρευσε προβλήματα. Έτσι, δεν εξασφαλίστηκε ούτε η χρηματοδότηση, ούτε το απαραίτητο προσωπικό για την ολοκληρωμένη προστασία και οικολογική ανόρθωση του δάσους. Το δάσος του ΣΕΙΧΣΟΥ είναι ένας πολύτιμος πνεύμονας για την πόλη, η οποία πάσχει από την έλλειψη ελεύθερων χώρων, την έλλειψη πρασίνου και είναι μια διέξοδος για την κάλυψη των αναγκών του λαού της πόλης, στην επαφή τους με το περιβάλλον, για ήπια αναψυχή, για αθλητισμό. Δεν μπορούμε να περιμένουμε άλλο και χρειάζεται να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας τώρα. Να διεκδικήσουμε την ολοκληρωμένη προστασία και οικολογική ανόρθωση του δάσους. Χρειάζεται να πάρθουν μέτρα άμεσα για την αντιμετώπιση της εντομολογικής προσβολής του δάσους, να γίνει μελέτη αναδάσους και αναδάσους του δάσους για την οικολογική του ανόρθωση, να γίνει η ολοκληρωμένη αντιπυρική του προστασία, να πραγματοποιηθούν παρεμβάσεις αντιπλημμυρικές και αντιδιαβρωτικές. Χρειάζεται να παλαιοτριωθεί κάθε δραστηριότητα και ιδιοκτησία που εμποδίζει και δυσκολεύει τη διαχείρισή του ως περιαστικό δάσος, να σταματήσει κάθε σκέψη για την υπερυψωμένη περιφερειακή λεωφόρο πριν ολοκληρωθούν όλες αυτές οι μελέτες και οι παρεμβάσεις. Χρειάζεται να προσληφθεί όλο το απαραίτητο μόνιμο προσωπικό σε κρατικό φορέα και να εξασφαλιστεί επαρκής χρηματοδότηση στο ύψος των αναγκών. Κάθε καθυστέρηση στη λήψη των μέτρων και των απαραίτητων μελετών και παρεμβάσεων δυσχεραίνει την αποκατάσταση του δάσους. Αυτό το οποίο αποδεικνύεται πάντως σε κάθε περίπτωση είναι ότι ο καπιταλιστικός δρόμος ανάπτυξης δεν μπορεί να συμβαδίσει με την προστασία του περιβάλλοντος, με την κάλυψη των σύγχρονων κοινωνικών αναγκών, την ισόρροπη παρέμβαση του ανθρώπου στο περιβάλλον. Γι' αυτό απαιτείται ένας άλλος δρόμος ανάπτυξης, στον οποίο η γη, τα δάση, οι φυσικοί πόροι, τα συγκεντρωμένα μέσα παραγωγής θα είναι κοινωνική ιδιοκτησία. Ένας δρόμος ανάπτυξης, στον οποίο η εργατική εξουσία, με επιστημονικό κεντρικό σχεδιασμό, θα μπορεί να αναπτύσσει συνδυασμένα, να καλύπτει όλες τις ανάγκες και να αναπτύσσει όλες τις παραγωγικές δυνατότητες της χώρας. Για αυτήν την ελπιδοφόρα προοπτική και για την προστασία του περιαστικού δάσους, το ΚΚΕ θα δώσει όλες τις δυνάμεις. Σε αυτά τα πλαίσια και με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος στις 5 Ιούνιου, οι κομματικές οργανώσεις του Δήμου Θεσσαλονίκης και του Δήμου Νεάπολης Σικιών θα πραγματοποιήσουν πολύμορφες παρεμβάσεις ενημέρωσης για την κατάσταση στο δάσος και των μέτρων που πρέπει να ληφθούν.